Λοιπόν, καλησπέρα, Βίκη. Νικολέτα. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Οδό Ακροτηρίου, όπου από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσει η εκδήλωση για την μετονομασία της σε Οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μόλις έφτασε εδώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, η βουλευτής Α Αθηνών και τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, όπως επίσης και η αδελφή τους, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υποδοχή θερμή στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται από νωρίς εδώ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι το μέρος της εκδήλωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πατρική οικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πρόκειται για το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το σπίτι του παππού του και ένα ιστορικό σπίτι για τα Χανιά, καθώς εδώ έχει υπογραφεί και η σύμβαση της Χαλέπας. Σήμερα όμως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δηλώσεις σε πολιτικό επίπεδο από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήδη έχει σχολιάσει την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά. Περιμένουμε ενδεχομένως την ομιλία του εδώ από την απόψινή εκδήλωση να κάνει κάποιο πρόσθετο σχόλιο. Χθες εξάλλου και η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη στις εξελίξεις, τόνισε ότι είναι δείγμα του ότι αυτή η κυβέρνηση είναι υποδιάλυση. Όμως αυτό το οποίο αφήνουν να εννοηθεί στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στα Χανιά είναι ότι τόσο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ντόρα Μπακογιάννη, θα επιχειρήσουν να σταθούν στη σημασία της απόψινης εκδήλωσης, σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα του, σε μια εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Από στιγμή σε στιγμή θα πραγματοποιηθεί, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κηδωνίας και Αποκορώνου Δάμας Κοινού. Ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν ομιλίες από τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάμβουκα, από τον Μητροπολίτη Κηδωνίας και Αποκορώνου Δάμας Κοινού, ενώ θα μιλήσει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Βίκη, αυτά περιλαμβάνει το πρόγραμμα εδώ στο σπίτι που βρισκόμαστε. Να πλησιάσουμε λίγο με την κάμερα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς βρισκόμαστε και σε απευθεία σύνδεση, να παρακαλέσουμε και εσένα και τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη, εφόσον μπορούμε έτσι να πάρουμε. Παίρνουμε και εικόνα από τον Γιάννη Γιαλουράκη, ο οποίος και εκείνος καλύπτει το κομμάτι των εκδηλώσεων έξω από την πατρική οικία λοιπόν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Συνέχισε, Βίκη, το ρεπορτάζ, γιατί παίρνουμε εικόνα και από το τι γίνεται ακριβώς και στο σημείο όπου θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια για την ονοματοδοσία της οδού. Σε ακούμε, Βίκη. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά σπίτια των Χανίων. Είναι το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ανήκε στον παππού του Κωστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν γαμπρός του Ελευθερίου Βενιζέλου, και μάλιστα σε αυτό το σπίτι φιλοξενήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επιστρέφοντας από το Παρίσι μετά την παρέτησή του από πρωθυπουργός. Διέμεινε εδώ για έναν ολόκληρο χρόνο και να επαναλάβω ότι επίσης εδώ υπεγράφηκε η σύμβαση της Χαλέπας, μια ιστορική σύμβαση για την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις νέες εκδηλώσεις στα Χανιά, θα έχουν και συνέχεια. Μετά το τέλος της ονοματοδοσίας της οδού, σε οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Τελωνίο, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, εκεί όπου θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στη ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα μιλήσει η πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κατερίνα, καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Χανίων. Θα γίνει αναφορά στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ενώ σε κάθε περίπτωση, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για εκδηλώσεις που έχουν και το πολιτικό τους χρώμα. Μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτικές διεργασίες σε όλα τα επίπεδα, και πολιτικά και αυτοδιοικητικά. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύουν και πολλές παρουσίες εδώ στην εκδήλωση που αναμένεται να αρχίσει από στιγμή σε στιγμή. Είδαμε νωρίτερα να φτάνει ο επισειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, για τον οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα συμπεριληφθεί
στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, όπως επίσης είδαμε να βρίσκονται εδώ και πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι άνθρωποι από την πολιτική και κοινωνική ζωή των Χανίων που θέλουν να είναι υποψήφοι. Καταλαβαίνουμε και συγγνώμη που σε διακόπτω, ενώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι συνεχίζουμε και βλέπουμε σε διπλή ζωντανή σύνδεση το τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω από την πατρική οικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η επιμνημόσυνη δέηση. Και κλείνοντας την παρένθεση λοιπόν, Βίκη, να πούμε ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη και δίνουν το παρόν άτομα που, όπως είπες και εσύ, ενδιαφέρονται για μια θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φυσικά με φόντο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εφόντο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αξίζει να σου μεταφέρω, Νικολέτα, να μεταφέρουμε στους τηλεθεατές μας ότι βρίσκονται απόψε εδώ άνθρωποι από πολιτικούς χώρους που πιθανά δεν θα περιμέναμε να συναντήσουμε. Άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους, που έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών σε διαφορετικούς χώρους κόντρα στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως αυτό το οποίο τονίζεται από τη Δημοτική Αρχή και που θα αναφέρει και ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμπκας στην απόψινή του ομιλία είναι ότι επρόκειτο αυτές η απόφαση για αυτές τις εκδηλώσεις για ένα οφειλόμενο χρέος για απόδοση τιμής που όφιλε η κοινωνία των Χανίων σε έναν πολιτικό ο οποίος προσέφερε και σε κάθε περίπτωση άφησε τη δική του σφραγίδα στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Συνεπώς με αυτό το σκεπτικό φαίνεται να παρευρίσκονται εδώ πολλοί και διαφορετικοί, πολλές διαφορετικές προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους όπως προείπα, όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπηρετούσαν σε διαφορετικά στρατόπεδα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, πολύ σωστά κάνεις και το σημείο της Βίκη, έχει και αυτό τη δική του σημασία. Να σε αποδεσμεύσουμε προς το παρόν, ξεκινάει και η επιμνημόσυνη δέηση σε πολύ λίγο. Εμείς θα συνδεθούμε ξανά με εκεί που βρίσκεται, με το χώρο που βρίσκεται η πατρική οικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα υπάρξει και ένας χαιρετισμός και του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για να τον παρακολουθήσουμε. Μπάμπη Σαββίδης μαζί μας, εδώ στο πλατό της εκπομπής. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Νικολέτα. Βλέπεις ότι η επικαιρότητα τρέχει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Είτε θες Βρυξέλλες, είτε θέλεις τοπική επικαιρότητα, με έντονη αυτοδιοικητική χρειά. Ακριβώς, και μένω και σε αυτό που είπε η Βίκη και εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη στα Χανιά και από άλλους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω αυτό, διότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου έχουν κάτι το διαφορετικό. Μιλάμε ότι με το νέο σύστημα, με το νέο εκλογικό σύστημα, είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς δήμαρχος ή περιφερειάρχης απευθείας. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν ότι οι συμμαχίες και οι συμπράξεις, οι πολιτικές αυτοδιοικητικές, έχουν ένα παραπάνω έτσι, λόγο συζήτησης για αυτή την εκλογική μάχη. Οπότε σίγουρα και κάποιες συζητήσεις, νομίζω και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνουν, Νικολέτα, έστω και άτυπα σε πιο χαλαρό κλίμα. Πάντως υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιλέξει να μείνει σήμερα στα Χανιά και να έχει και μια σειρά επαφών, συναντήσεων και συζητήσεων με προεκλογικό άρωμα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι και νομίζω ότι δεν θα κάνει και σε κανένα εντύπωση να συμβεί αυτό. Είναι λογικό. Μένει να το δούμε βεβαίως. Σίγουρα είναι. Υπάρχει και αυτοδιοικητική χρειά και πολιτική σε αυτή την επίσκεψη, που βεβαίως είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για την οικογένεια Μητσοτάκη και για την Κρήτη, μια οφειλόμενη αναμφίβολα τιμή. Λοιπόν, αν ξεκινήσει και η επιμνημόσυνη δέηση και τα αποκαλυπτήρια, να παίρνουμε και εικόνα ενώ συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Μπάμπη Σαββίδη. Πάμε λίγο και στο κομμάτι εδώ του Ηρακλείου. Είχαμε χθες και την δύναμη πολιτών. Την συγκέντρωση εκείνη και την ομιλία του Βασίλη Λαμπρινού σε φίλους και μέλη του κόμματος. Δεν ξέρω τι βγήκε από εκεί, Μπάμπη. Κοίταξε, Νικόλα, νομίζω ήταν αναμενόμενα τα μηνύματα που θα έστελνε και τα έστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Νομίζω κινήθηκε στο αναμενόμενο μοτίβο. Προσπάθησε να στείλει μηνύματα ενότητας μετά τα όσα είχαν συμβεί, βεβαίως, με την αρνητική αξιολόγηση από την Όδη Ηρακλείου της αναταράξης και στο εσωτερικό της δύναμης πολιτών. Το διχασμό έτσι στελεχών που παρατηρήσαμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω προφανές ήταν αυτό που θα έκανε και το έκανε ο Βασίλης Λαμπρινός. Έστειλε λοιπόν, επιχείρησε να στείλει μηνύματα ενότητας συνοχής, να δώσει ένα στίγμα δυναμικής και ηχηρής παρουσίας εν ώψη των εκλογών, να διασκεδάσει βεβαίως και σε έναν βαθμό και τις εντυπώσεις από την όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι την περίεργη για την πλειοψηφούσα παράταξη του Δήμου Ηρακλείου που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, χθες φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Έδωσε και απαντήσεις και χειρά σημεία αναφορά. Είπε και πολύ πικάντικα. Είπε και πικάντικες ατάκες, Νικολέτα. Είπε ότι δεν θα μπω εγώ στην κρεατομηχανή της αξιολόγησης. Εννοούσε και από το κοινάλ, διότι
Κακά τα ψέματα, μέσα στο κοινάλ θα αξιολογούνταν αν έμπαινε ο Ρηπής Κουκιαδάκης από στελέχη που ανήκουν στην παράταξη Λαμπρινού, στη δύναμη πολιτών. Νομίζω λοιπόν δεν προκαλεί εντύπωση, ήταν πολύ εύλογο από τη μεριά του αυτό που είπε. Εντάξει, είναι και παλιά καραβάνα ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, θα γνωρίζει αυτά. Πάντως ο ίδιος άνοιξε επισήμως, για να περάσουμε έτσι και από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, το χώρο των υποψηφιότητων για το Δήμο Ηρακλείου, έτσι, για τη Λότζια. Είναι ο πρώτος, ξεκινάει την μεγάλη κούρσα. Να δούμε βεβαίως την κούρσα τελικά ποιοι θα μείνουν μέχρι το τέλος. Διότι πολλοί ακούγονται, πολλοί είναι ενδιαφερόμενοι μνηστήρες, πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε μέχρι το τέλος ποιοι θα μείνουν. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου πάντως δήλωσε αποφασισμένος να πάει μέχρι τέλους. Μίλησε για, έδωσε ένα στίγμα ότι ιδρύεται μια νέα παράταξη. Ο ίδιος έδωσε στίγμα ότι θα είναι αυτόνομη ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα. Το είπε εξάλλου, όπως αναφέραμε, ότι δεν πρόκειται να μπει στην αξιολόγηση είτε από το κίνημα αλλαγής είτε από κάποιο άλλο κόμμα. Να δούμε, το ενδιαφέρον, Νικολέτα, είναι ποιοι θα ενταχθούν στη νέα αυτή παράταξη που συγκροτεί ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ποια στελέχη θα μπουν, ποιοι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε να δούμε πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την διαμόρφωση των σχημάτων. Μένει λοιπόν να το δούμε, εδώ θα είμαστε. Πάμε λίγο και σε αυτό που συζητούσαμε, Μπάμπη, ένα ρεπορτάζ δικό σου, ότι έχουμε τους μνηστήρες για τον ΒΟΑ, κατατέθηκαν οι προσφορές και έχει πέσει και μέσα στον αριθμό. Πέσαμε μέσα και στον αριθμό, πέσαμε μέσα και στις εθνικότητες των ενδιαφερόμενων μνηστήρων. Νομίζω είχαμε πλήρη επιβεβαίωση. Να πούμε εδώ ότι 10 συνολικά προσφορές, 5 και 5 δηλαδή, για τον κάθε ένα από τους δύο διαγωνισμούς για το ΒΟΑΚ. Πολύ καλός αριθμός, τα 5 σχήματα. Πέσαμε μέσα, Νικολέτα, στο ότι είναι όλοι σχεδόν οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι, κατασκευαστικοί. Νομίζω μόνο η Ντρακάτ λείπει. Αν θες να αναφέρουμε λίγο και ποια είναι τα σχήματα. Βέβαια, εννοείται, έχουν και αυτά τη σημασία του. Όλα αυτά βεβαίως βάσει πληροφοριών, έτσι, διότι δεν έχουμε ακόμα επίσημες ανακοινώσεις μέχρι την ώρα αυτή. Σήμερα ήταν η διπλή δημοπράτηση μέχρι τις 1 το μεσημέρι. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, όχι ακόμα δεσμευτικές προσφορές. Αυτό θα έρθει σε επόμενο χρόνο. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι, Νικολέτα, το μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, έχουμε τις εξής προσφορές. Η μία είναι από την εταιρεία Ελάκτορ, πολύ γνωστή ελληνική εταιρεία. Δεύτερη, Γεκτέρνα, εταιρεία, πρέπει να σταθούμε, με πολύ σημαντική παρουσία στην Κρήτη, διότι έχει πάρει και το αεροδρόμιο Καστελίου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και το είχε πει, το είχε προαναγγείλει από το καλοκαίρι ότι θα χτυπούσε το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, όπερ και εγένετο. Τρίτη εταιρεία, JP Avax, ελληνική εταιρεία βεβαίως με Κύπριους μεγαλομετόχους μέσα. Ο γαλλικός όμιλος Vinci, που το είχαμε πει εδώ από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, Νικολέτα, ότι ήταν στους ενδιαφερόμενους μνηστήρες και το επιβεβαίωσε σήμερα. Και το πέμπτο σχήμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και εδώ έχουμε μία έκπληξη είναι η όμιλος Μυτιληναίου, ο ελληνικός, με την ισπανική Αξιώνα ή Αθιώνα, δεν ξέρω τόσο καλά ισπανικά, θα μου επιτρέψεις, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Στο επιτρέπω. Και τον όμιλο Ιντερτόλ, ο οποίος είναι νοτιοαφρικάνικος. Νομίζω σου προξενεί για σένα μία έκπληξη ότι... Νοτιοαφρικάνικος και με ενδιαφέρον για τα εδώ... Βλέπεις, λοιπόν, σημασία του. Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, τουλάχιστον για το κομμάτι της Κρήτης. Όχι, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι πρόχειρα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Νοτιοαφρικανούς για έργο στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε 100%, αλλά η αίσθησή μας είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Κρήτης, σίγουρα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον αντίστοιχο. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η χειροπραξία πάντως. Δηλαδή, Νοτιοαφρικανοί, Ισπανοί και Μυτιληναίους και μια ελληνική εταιρεία. Ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα. Λοιπόν, στο δεύτερο διαγωνισμό, Νικολέτα, για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, που θα είναι MSD, το πρώτο είναι με σύμβαση παραχώρησης. Πάλι 5 προσφορές, 5 σχήματα. Βλέπουμε ξανά. Μία προσφορά Ελάκτορ, δεύτερη Γεκτέρνα. Αυτοί προχωρούν αυτόνομα. Κοινοπραξία Μυτιληναίος, Αξιώνα Ιντερτόλ, το ίδιο σχήμα. Βλέπουμε ξανά εδώ τέταρτη προσφορά, JP Avax, είπαμε ελληνική εταιρεία, αλλά εδώ για το δεύτερο κομμάτι, Νικολέτα, σε κοινοπραξία με το Fund Marguerite. Είναι ένα χρηματοοικονομικό fund και άρα έχει σημασία αυτή η είσοδο στο σχήμα που χρηματοδοτεί έργα υποδομών ανά την Ευρώπη. Και πέμπτη, ποιοι είναι, Νικολέτα, τι λέγαμε εδώ τις προάλλες, δεν λέγαμε για Ισραηλινό ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, οι Ισραηλοί χτύπησαν. Ισραηλινός όμιλος Σικούν Μπινουί, Μπενουί, δεν ξέρω πώς να το πω. Έψαξα και εγώ λίγο έτσι λεπτομέρειες να δω. Είναι γνωστός όμιλος στη χώρα του Ισραήλ. Έχει πάρει πάρα πολλά έργα υποδομών. Έχει μεγάλο τζίρο. Σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι έχει και την εμπειρία. Ακριβώς. Είναι ισχυρό όνομα, όσο και αν δεν το ξέρουμε βεβαίως εδώ στην Κρήτη εντάξει, και στη χώρα. Δεν το ξέρουμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ισχυρό όνομα. Και έχει τη σημασία του Μπάμπη, και εσύ νομίζω το ξέρεις πολύ καλύτερα αυτό. Εκτός από το να μιλάμε για πολλά στον αριθμό σχήματα, να υπάρχει ένα έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, να βλέπουμε ότι τα σχήματα αυτά και οι εταιρείες αυτές οι οποίες κατατέθουν τις προσφορές τους έχουν και μια εμπειρία πίσω τους για την έγκαιρη και φυσικά κυρίως την ασφαλή επιπεράτωση των έργων. Ακριβώς, πολύ σωστό αυτό που θέτεις. Εδώ λοιπόν αυτό, Νικολέτα, θα κριθεί τους επόμενους μήνες. Διότι αυτές οι εταιρείες εκδήλωσαν επίσημα πλέον σήμερα στην διπλή δημοπράτηση ενδιαφέρον και τώρα
είναι η φάση της αξιολόγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, το Υπουργείο Υποδομών θα πάρει τα στοιχεία των εταιριών να δει αν έχουν τεχνική και οικονομική επάρκεια. Βάλε μια ανωτελεία, Μπάμπη, να δούμε μαζί. Εδώ ακριβώς είναι τα αποκαλυπτήρια της ονοματοδοσίας. Λίγο πιο γρήγορα από ό,τι το υπολόγιζα. Εδώ βλέπουμε τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Τάσο Βάνοκα, και φυσικά τον κύριο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιστρέψαμε. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με τα Χανιά. Αυτή την ώρα κάνει το χαιρετισμό του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολλούς καλούς και παλιούς φίλους του. Ήταν ένας άνθρωπος σεμνός. Δεν αναζητούσε την αναγνώριση. Του αρκούσε μια καλή κουβέντα των φίλων του κάθε φορά που κατέβαινε στα Χανιά και συναντούσε τους παλιούς συναγωνιστές του. Αυτή όμως η αναγνώριση θα τον ικανοποιούσε ιδιαίτερα. Διότι εδώ ήταν η γειτονιά του. Εδώ πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να εκκλησιαστεί. Από εδώ πέρα ξεκίνησε την πολυτάραχη πολιτική του διαδρομή, η οποία τον οδήγησε από την κριτική αντίσταση στο θόκο της Πρωθυπουργίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον τρόπο του ήταν ο ίδιος ένας δρόμος. Και δρόμος σημαίνει να πατάς καλά στο έδαφος. Να είσαι γιωμένος στην πραγματικότητα, να είσαι ρεαλιστής, να λες την αλήθεια. Δρόμος σημαίνει ότι πρέπει να απολαμβάνεις τις κατηφόρες, αλλά να δείξεις και τις ανηφόρες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πέρασε από πάρα πολλές ανηφόρες στη ζωή του. Από την εποχή που μικρός, 25 χρονών, καταδικασμένος σε θάνατο, στις φυλακές της Αγιάς, έπρεπε να σηκώνεται κάθε μέρα και να ντύνεται, να περιμένει μήπως τυχόν έρθει η ώρα του να τον εκτελέσουν. Και όταν άκουγε τους πυροβολισμούς, επειδή είχαν εκτελέσει κάποιον άλλον συναγωνιστή του στην αντίσταση, να μπορεί πάλι να πέφτει στο κρεβάτι και να κοιμάται. Ήταν αγωνιστής στα χρόνια της αντίστασης. Ήταν αγωνιστής όταν κόντρα σε πολύ μεγάλες δυσκολίες και όταν πολλοί είχαν προδιαγράψει το πολιτικό του τέλος, εδώ πέρα στα Χανιά, το 1977, στηριζόμενος σε πολλούς καλούς φίλους, έκανε τη δικιά του μεγάλη πολιτική ανάκαμψη. Δρόμος όμως σημαίνει να μπορείς κυρίως να φτάνεις στον προορισμό σου. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφτασε στον προορισμό του. Όχι μόνο στον τελικό στόχο, τον οποίο είχε θέσει, να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά έφτασε κυρίως στον προορισμό της μεγάλης, της σχεδόν καθολικής αναγνώρισης του έργου του από φίλους, αλλά και από πολιτικούς αντιπάλους. Και αυτή ήταν ίσως και η μεγαλύτερη χαρά την οποία ο ίδιος έπαιρνε, ειδικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Σκέφτομαι πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η δικιά του ξεχωριστή πολιτική παρακαταθήκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε ένας άνθρωπος βαθιά δημοκράτης. Γνώριζε πολύ καλά όμως ότι το δέντρο της δημοκρατίας πρέπει να ποτίζεται συνεχώς. Και ότι το μίσος, ο λαϊκισμός, η μισαλλοδοξία, ο διχασμός είναι χαρακτηριστικά της φυλής μας, τα οποία μας συνοδεύουν δυστυχώς διαρκώς στην ιστορική μας διαδρομή. Και πρέπει να πολεμιούνται. Πρέπει να πολεμιούνται όχι με τα ίδια όπλα, αλλά με τη λογική, με την πειθό, με τα επιχειρήματα. Αυτό έκανε πράξη και στην κοινοβουλευτική του διαδρομή, διότι υπήρξε ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου, κοινοβουλευτικός άνδρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί αγαπούσε ο ίδιος τη Βουλή, γιατί αγαπούσε τα επιχειρήματα. Ήθελε να πείθει τους αντιπάλους του με τη δύναμη της λογικής του, αλλά ήταν ανοιχτός στο να πειστεί και ο ίδιος αν τα επιχειρήματα από την άλλη μεριά ήταν πιο ισχυρά. Αυτή η παρακαταθήκη λοιπόν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Ήταν ο πατέρας μας ένας άνθρωπος που μπορούσε να βλέπει μακριά. Ένας άνθρωπος μπροστά από την εποχή του. Ένας άνθρωπος που αναγνώρισε σημαντικές προκλήσεις πριν ενδεχομένως πολλοί άλλοι τις αντιληφθούν. Σήμερα είχαμε την μεγάλη χαρά στον κήπο του σπιτιού μας να φυτέψουμε στη μνήμη του μία μπελιτσιά.
μοναδικό ενθυμικό δέντρο της Κρήτης. Δυστυχώς έχει κλείσει η φωνή μου. Το μοναδικό ενθυμικό δέντρο της Κρήτης, ως το κάναμε ως ελάχιστη αναγνώριση σε έναν άνθρωπο που έβαλε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας σε πρώτη προτεραιότητα. Αναγνώρισε τις μεγάλες προκλήσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος πριν αυτές αναγνωριστούν από τους πολλούς. Αλλά έτσι ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έβλεπε πολύ μακριά, ήτανε μπροστά από την εποχή του. Τον τιμούμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την σεμνή τελετή με τον τρόπο που του αξίζει και όπως θα το ήθελε. Με καλούς φίλους που τον συνόδευσαν στα δύσκολα χρόνια της πολυτάραχης πολιτικής του διαδρομής. Και αυτή η ονοματοδοσία θα είναι μια ευκαιρία και για τις νεότερες γενιές να αναζητήσουν και να μάθουν για το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο έναν φλογερό πατριώτη, έναν υπερασπιστή της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα έναν αθεράπευτα κριτικό. Έναν άνθρωπο που αγάπησε με πάθος τον τόπο του, έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί τη ζωή του μακριά από την Κρήτη. Σε εμάς λοιπόν, στις επόμενες γενιές, εναπόκειται να ενστερνιστούμε αυτά τα μαθήματα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και τον δρόμο τον οποίον χάραξε, να τον κάνουμε λεωφόρο. Όχι μόνο για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη σημαντική ιστορική του παρακαταθήκη. Παρακολουθούμε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Βίκη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτήν την μεγάλη τιμή. Ακούσαμε λοιπόν να ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή την τοποθέτησή του, το χαιρετισμό του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στον πατέρα του ως έναν άνθρωπο οραματιστή, αθεράπευτα κριτικό, που δεν μπορούσε να φανταστεί, όπως είπε, τη ζωή του μακριά από την Κρήτη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πατέρας του μεγάλωσε σε αυτήν εδώ τη γειτονιά. Και γι' αυτό, όπως είπε, παρόλο που ήταν ένας άνθρωπος σεμνός που δεν ήθελε την αναγνώριση, τούτη εδώ την αναγνώριση, την ονοματοδοσία δηλαδή του δρόμου σε οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα την ήθελε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε αυτό το σημείο ακούσαμε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να αναφέρει ότι φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την περιοχή της Ασίγωνιας θα τραγουδήσουν και θα κλείσει έτσι αυτή εδώ η εκδήλωση. Τώρα έχει ενδιαφέρον, έκανε μια τοποθέτηση η Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης, σε σχέση με τη ζωή, με την προσφορά, με την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τους ισχυρούς δεσμούς του με την Κρήτη, τις φιλίες του, όπως είπε, του αρκούσε να έρθει εδώ να μιλήσει με τους φίλους του, να τους σφίξει το χέρι. Αυτό για εκείνον ήταν το πιο σημαντικό, πέρα και κάθε από οποιαδήποτε άλλη αναγνώριση. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι μετά την συγκεκριμένη εκδήλωση ονοματοδοσίας του δρόμου θα ακολουθήσει κεντρική εκδήλωση στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης των Χανίων, εκεί όπου θα προβληθεί ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του, ενώ θα υπάρξουν ομιλίες από την Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Δώρα Μπακογιάννη, όπως επίσης και από την πρόεδρο του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κατερίνα Μητσοτάκη. Νωρίτερα, στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας τόνισε ότι σήμερα η πόλη των Χανίων, ο Δήμος Χανίων, προχώρησε σε μια οφειλόμενη τιμή, σε μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους. Βίκη Παπαδογιαννάκη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Φυσικά παρακολουθείς όλες τις εκδηλώσεις προς τιμή των 100 χρόνων από την γέννηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εμείς ήμασταν σε διπλή σύνδεση. Παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις έξω από την πατρική οικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, αφού βέβαια θα έχει ολοκληρωθεί και το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.